Έχουμε φτάσει 4 μέρες πριν το άνοιγμα των σχολών που έχουν πει ότι θα ανοίξουμε 11 Οκτώβρη. Παρ' όλα αυτά δεν έχει βγει καμία ανακοίνωση για τους όρους με τους οποίους θα ανοίξουμε. Στο Ίδρυμα έχουμε έλλειψη καθαριότητας, έχουμε λυπή εξοπλισμό στα εργαστήρια, που χρειάζεται να γίνουν αναπλήρωση των κλινικών. Δεν έχουν βγάλει κάποια ανακοίνωση για τα λεωφορεία του ΑΣΤ που τόσο καιρό στεβαζόμαστε στα σαρδέλες, καθώς έχουμε μόνο ένα λεωφορείο το οποίο έρχεται στο ΚΠΕ. Πλέον έχουμε τρομερές ελλείψεις σε καθηγητές, καθώς και υποδομές σε αίθουσες είναι λυπείς και δεν μπορούν να στηρίξουν όλο τον όγκο των φοιτητών. Και αυτό απαιτούμε μετά από 1,5 χρόνο να δοθεί έκτακτο κονδύλι και να σταλοποιηθεί το ΔΠΑΕΚ, ώστε να μπορέσουμε να ανοίξουμε με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Τη Δευτέρα στις 11 Οκτωβρίου αναμένεται να αρχίσει η εκπαιδευτική διαδικασία στο Ίδρυμά μας. Μετά από 1,5 χρόνο που στην ουσία μας απαγόρευσαν κάθε μορφή διαζώσης επικοινωνίας με τους φοιτητές μας, καλούμαστε να τους προϋπαντήσουμε τη Δευτέρα. Παρ' όλα αυτά, χρόνια προβλήματα υποχρηματοδότησης του Ιδρύματος, έλλειψης προσωπικού καθαριότητας, έλλειψης εκπαιδευτικού προσωπικού, έρχονται να εμφανιστούν αυτή τη στιγμή με ιδιαίτερα οξυμένο τρόπο, καθώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σε καμία από τις πανεπιστημιοπούλεις του Διεθνούς Πανεπιστημίου προσωπικό καθαριότητας. Δεν υπάρχει ούτε νόμιμο, ούτε κάποια εργολαβία καθαριότητας, ούτε κάποιοι καθαριστές, καθαρίστριες με σύμβαση ορισμένου χρόνου, με αποτέλεσμα να καλούμαστε να ξεκινήσουμε σε συνθήκες που δεν συνάδουν με τον πολιτισμό και θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και ίσως και τη ζωή συναδέλφων και φοιτητών. Προσπαθούμε να κοινοποιήσουμε το πρόβλημα, κινητοποιούμαστε, απαιτούμε εδώ και τώρα επίλυση των προβλημάτων. Επίσης, απαιτούμε τροποποίηση της κοινή υπουργική απόφασης που μετακυλεί την ευθύνη για την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τον έλεγχο πιστοποιητικών και πρωτοκόλων πρακτικά στους καθηγητές του Ιδρύματος. Τελευταίοι 2,5 μήνες είμαστε χωρίς καθαριότητα σε όλες τις πόλεις που είναι το Διεθνές Πανεπιστήμιο. Πώς να μιλήσω τώρα για τα αυτονόητα? Όταν μιλάς για τα αυτονόητα, γίνονται μη αυτονόητα. Αλλά για μας αυτονόητο είναι ότι δεν μπορείς να είσαι χωρίς καθαριότητα. Δεν μπορεί ένα δημόσιο οργανισμό, ένα δημόσιο ίδρυμα να είναι χωρίς καθαριότητα τόσο καιρό. Καθόλου καιρό δεν θα έπρεπε να γίνει. Και να απαιτείς από την άλλη μεριά, η κυβέρνηση να απαιτεί να εφαρμόζονται όλα τα άλλα μέτρα. Τα rapid test, οι εμβολιασμοί και όλα. Δεν γίνεται να δουλέψει κάποιος μέσα σε χώρο. Δηλαδή, χάνουμε την αξιοπρέπειά μας καθημερινά, έχουμε τα ατομικά kit καθαριότητας ο καθένας. Τι να πεις, είναι σαν να λες, ελάτε να δουλέψετε χωρίς ρεύμα. Και ακόμα πιο βασικό είναι, γιατί έχει και κίνδυνο. Κίνδυνο να πάθεις, όπως να πάθεις πράγματα, να ασθενήσεις. Όπως υπάρχουν αλλεργίες σε συναδέλφους λόγω μη καθαριότητας. Όπως. Τι άλλο να πω για την καθαριότητα? Πρέπει να έρθει άμεση καθαριότητα στο πανεπιστήμιο. Και μάλιστα όταν είναι πρώτο πυλόν το άνοιγμα των πανεπιστημίων διαζώσεων. Πώς θα έρθουν οι φοιτητές? Τη δεύτερη μέρα που θα έρθουν, θα έχουν έρθει ήδη μια μέρα. Πώς θα είναι το πανεπιστήμιο χωρίς καθαριότητα? Και τι ζητάτε? Ζητάμε μόνιμο προσωπικό καθαριότητας και φύλαξης. Η καθαριότητα και η φύλαξη είναι πάγιες ανάγκες, μόνιμες ανάγκες. Δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε συμβάσεις ετήσιες και να κερδίζουν οι εργολάβοι από αυτό. Μόνιμο προσωπικό καθαριότητα σε όλο το Ίδρυμα.